Μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε αδιανόητο το ενδεχόμενο να στηθούν τρεις κάλπες. Είναι αδιανόητο αυτό το οποίο λέγεται ότι αποφασίστηκε στη σύσκεψη των τριών πολιτικών αρχηγών. Να καταλύεται η ομαλή κοινοβουλευτική λειτουργία και ουσιαστικά να έχουμε και μια διαδικασία η οποία θα έρει την μυστικότητα της ψήφου. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και προδίδει πανικό. Αυτοενοχοποιείται ο κύριος Βενιζέλος ζητώντας από τον κύριο Σαμαρά τέτοιου είδους προστασία. Ταυτόχρονα όμως γίνεται και όμηρος του κύριου Σαμαρά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα χαρακτηρίζει πραξικοπηματική την πρόθεση της κυβέρνησης να στηθούν τρεις κάλπες. Τυχόν απόφαση να στηθούν στη Βουλή τρεις και όχι τέσσερις κάλπες θα σημαίνει ότι η υπόθεση με τη λεγόμενη λίστα Λαγκάρτ οδηγείται σε κουκούλωμα. Ενώ περιέχει και τον κίνδυνο να μην παραπεμφθεί κανένας. Το ΚΚΕ επιμένει στην πρότασή του να στηθούν τέσσερις κάλπες. Ρε παιδί μου, αλλά η χαμένη τιμή του πολιτικού συστήματος και ό,τι δεν κάνει σωστά ένας υπουργός κρίνεται στις εκλογές και ανάμεσα κρίνεται σε ψηφοφορίες τις οποίες ενδεχομένως θα χάσει τη Βουλή και από τον Πρωθυπουργό. Υπάρχει μία τάξη σε αυτά τα πράγματα. Τώρα το να ζητάμε κάθε φορά να κρίνεται η πολιτική τιμή του συστήματος, η χαμένη τιμή της Καταρίνας συστήματος. Πώς ήταν εκείνο το έργο. Μπαμπή, να το θυμίσουμε. Να το θυμίσουμε. Λοιπόν, η χαμένη τιμή της Καταρίνας το συλλογισμό μου. Δεν ουδέποτε το νομοθετικό σώμα στις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έχει δικάσει και καταδικάσει έναν πολιτικό. Άρα αυτό για το οποίο καλείς 11 εκατομμύρια Έλληνες το έχουν μπροστά τους κάθε μέρα. Ωραία, αν την καταργήσουμε τότε τη Βουλή.